του την επιλογή. Του πέρασε την μπάλα, Αμπτουλάγεφ γυρίζει, απλώνει τελευταία στιγμή το πόδι ο Ρομπέρς. Πολύ ωραία με τον Πράνιτς. Ο Ράγιος δεν περνάει η παλιά του. Ανεβαίνει και ο Ιγκεμπόρ τώρα να πιέσει ψηλά. Ο Ρομπέρς κάνει μια... Από την προηγούμενη φάση πώς έχασε την μπάλα ο Ράγιος. Θέλει να παίζουν γρήγορα και να μην στο δεξιάκρο του άμυνα. Μάλιστα. Εδώ η κάθετη του Ράγιος κόπηκε πλοίου. Ρομπέρς. Και πίσω. Στον χώρο η πάσα του Βραζιλιάνου για τον Ιγκεμπόρ. Πιο κοντά ο Ρομπέρς. Ψύχρεμα. Το ημίχρονο για να αλλάξει κάποια πράγματα. Είναι προμονής που δεν διστάζει να κάνει αλλαγή. Θα δούμε την παλιά του Ρομπέρς. Ο Βασιλείου θα γυρίσει. Πέρασε μπάλα από όλους. Εδώ ξανά η εξαιρετική παλιά του Ρομπέρς. Με μία το γύρισμα του Βασιλείου. Βλέπετε, μάλλον πει με τη διαφορά ότι στο 0-0 το γκολ θα της έδινε την πρόκριση. Ενώ τώρα θα ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Πάει ο Βίκτορ ακριβώς. Μεγάλη παλιά του Ρομπέρς, εξαιρετική για τον... Ο Αμπτουλάγεφ δεξιά και ο Ράγιος έχει αριστερά. Βέβαια ο Ισπανός πολλές φορές συγκλίνει προς τα μέσα, διότι αυτή είναι η φυσική του τρέχει, να παίζει από τον άξονα. Ο Άλεφ στο Ρομπέρς, τρέχει να πιέσει ο Ντούρης. Παλιά του Ρομπέρς, πολύ καλή για τον Πέδρο. Πέδρο για τον Παπουλή, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Γκάντσεφ που του έκλεψε. Όμως ο Ρομπέρς θα βγήκε πάλι πρώτος. Μπάλα που ξέρει είναι περισσότερα από τέσσερα. Παλιά του για τον Ντούρης. Σλοβάκος δεν μπορεί ανάμεσα από δύο και θα κάνει και φάουλ πάνω στο Ρομπέρς. Εδώ ο Ρομπέρς έβαλε ωραία το σώμα μπροστά από τον Ντούρης.